Συνεχίζουμε την κατασκευή του φράχτη, θωρακίζουμε τα σύνορα στον Εύρο και είμαστε εδώ για να βεβαιώσουμε τους κατοίκους της περιοχής και όλους τους Έλληνες ότι τα σύνορά μας τα ανατολικά ευρωπαϊκά σύνορα για τα οποία η Ελλάδα είναι υπεύθυνη θωρακίζονται κάθε μέρα όλο και περισσότερο και είναι απολύτως ασφαλή. Διαμήνυσε από τους ψαθάδες Εύρου ο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Επιπλέον εξήγηλε την πρόσληψη επιπλέον 150 συνοριοφυλάκων στον Εύρο, και στη δεύτερη ζώνη, στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία, όπω και την ενίσχυση τη ηλεκτρονική επιτήρηση των συνόρων. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδη, στο πλαίσιο τη επίσκεψή του στον Εύρο, συνοδευόμενο από τον υπαρχηγό τη Ελλά, αντιστράτηγο Πασχάλη Σιριτούδη, βρέθηκε αρχικά στο φυλάκιο Ένα τη Καστανιέ, όπου συμμετείχε σε συσκέψει με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και των τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών και στρατιωτικών σχηματισμών. Συνομίλησε με τον επικεφαλή τη δύναμη ταχεία επέμβαση του Frontex, τον οποίο ευχαρίστησε για την παρουσία του και τη σημαντική συνδρομή του στην φύλαξη των Ευρωπαϊκών συνόρων, αλλά και με του Έλληνε αξιωματικού που υπηρετούν στι αστυνομικέ υπηρεσίε προστασία συνόρων του Εύρου. Ακολούθω, επιθεώρησε την εξέλιξη των εργασιών για την κατασκευή του τεχνητού εμποδίου στην περιοχή των Ψαθάδων και ενημερώθηκε από τον αρμόδιο εργολάβο, σημειώνοντα πω το έργο εξελίσσεται και σε λίγο θα συμπληρωθούν περίπου 70 χιλιόμετρα. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην περαιτέρω επιμήκυνση επέκταση του φράχτη προς τα βόρεια σύνορά μας, έτσι ώστε κάποια στιγμή όλος ο Εύρος, όλα τα σύνορα στον Εύρο, όλη η Μεθόριος να καλυφθεί με την κατασκευή του φράχτη και όλα τα σύνοδα έργα. Ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη σημείωσε πω θα συνεχιστούν οι προσπάθειε για τον εξυγχρονισμό όλων των υποδομών ασφαλεία στην οριογραμμή και ότι αναβαθμίζεται τεχνολογικά η επιτήρηση των συνόρων. Επιπλέον επανέλαβε πως θα συνεχίσουμε έτσι, ώστε κάθε μέρα τα σύνορά μας να είναι ασφαλή, να είναι απρόσιτα και να μπορούν όλοι οι πολίτες που θέλουν να μπουν στη χώρα αυτή και στην Ευρώπη να εισέρχονται από τα νόμιμα σημεία εισόδου. Στο πλαίσιο της ελεύθερης, δημοκρατικής και αλληλέγγυας Ευρώπης, όλοι να ταξιδεύουν στο πλαίσιο της νομιμότητας και των κανόνων που υφίστανται και να αποτρέπονται παράνομες ροές, οι οποίες πολλές φορές δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Είμαστε εδώ. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και είμαι βέβαιο ότι οι Ευρύτε, πρώτον και οι υπόλοιποι Έλληνε στη συνέχεια, θα αισθάνονται όλο και περισσότερο ότι οι Έλληνε αστυνομικοί και οι Έλληνε στρατιώτε και αξιωματικοί είναι εδώ για να φρουρούν τη Μεθόριο. Για να αισθάνονται ότι όλοι είμαστε μια ασφαλή χώρα. Σε ερώτηση σχετικά με πιθανέ αυξημένε μεταναστευτικέ ροέ λόγω τη ασταθού κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Μιχάλη Χρυσοχοίδη σημείωσε πω όλη η αστάθεια στην περιοχή είναι ένα παράγοντα ο οποίο πρέπει να μα καθιστά. Συνεχώ σε εγρήγορση και κινητοποίηση για να αντιμετωπίσουμε τι όποιε πιθανέ συνέπειε μπορεί να έχει. Νομίζω ότι χρειάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο εγρήγορση, κινητοποίηση και συνεννόηση με τι τρίτε χώρε, έτσι ώστε να αποτρέψουμε τεράστια κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει τα προηγούμενα χρόνια ή τεράστια κύματα μετανάστευση που εμεί ζήσαμε και διαχειριστήκαμε εδώ και δέκα χρόνια. Α ελπίσουμε ότι θα κυριαρχήσει από την πλευρά τη Ευρώπη πρωτίστω η τεραστια κυματα μεταναστευση που εμει ζησαμε και διαχειριστηκαμε εδω και 10 χρονια Ας ελπισουμε οτι θα κυριαρχησει απο την πλευρα τη ευρωπη η δυνατοτητα τη να διαχειριστεί μέσα από διαπραγματεύσει και στήριξη των χωρών που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, έτσι ώστε να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη. Ο κ. Χρυσοχοίδης κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, συναντήθηκε επίση με του Μητροπόλητε Δεδημοτή Χωριστιάδο και Σουφλίου, κ. Δαμασκινό και Αλεξανδρουπόλεο, Πόλεο και Σαμοθράκη, κ. Άνθιμο. Η επίσκεψή του στον Εύρο ολοκληρώθηκε με τη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Χριστόδηλο Τοψίδη, με τον οποίο συζήτησαν ζητήματα του νομού, όπω το θέμα τη ενίσχυση των συνόρων του Εύρου, αλλά και τη ομαλή διέλευση αυτοκινήτων και φορτηγών πολιτών τρίτων χωρών από το τελωνίο των κήπων. Ο κύριος Υπουργό υπογράμμισε για άλλη μια φορά την ανάγκη τη περαιτέρω ενίσχυση των συνόρων, σημειώνοντα πω το ενδιαφέρον μα για τον Εύρο είναι αδιάλειπτο και έμπρακτο. Συνεχίζουμε όλες τις δράσεις που αναλάβαμε από το 2020. Θα συνεχίσουμε την κατασκευή του φράχτη. Μέχρι να την ολοκληρώσουμε, θα προσθέσουμε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία και ό,τι απολύτω χρειάζεται προκειμένου ο εύρο να είναι ασφαλή. Αυτή είναι η υπόσχεσή μα, η δέσμευσή μα και η διαβεβαίωσή μα. Ένωσε ότι αφορά στο ζήτημα που έχει προκύψει με την διέλευση φορτηγών και αυτοκινήτων επισκεπτών από τρίτε χώρε στο Τελωνίο των Κήπων, τόνισε πω είναι ένα μεγάλο ζήτημα για το οποίο. Συζητάμε και με άλλα Υπουργεία και ελπίζουμε πολύ σύντομα να βρούμε λύσει. Εμεί θα συμβάλλουμε κατά το δυνατόν να βοηθήσουμε την είσοδο πολιτών τρίτων χωρών, ώστε όλη αυτή η δραστηριότητα να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Ερωτηθεί σχετικά με την πορεία τη ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάλου στην Αλεξανδρούπολη, ο κ. Χρυσοχοίδης επισήμανε ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίε. Είχαμε ξεκινήσει από σχεδόν νηπιακό έργο. Πολύ χαίρομαι που αυτή τη στιγμή. Θα αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα, τόνισε μεταξύ άλλων.